η άλλοτε ξανθιά γόησα του Ηρακλείου, που υπήρξε η βάση της οικονομικής ανάπτυξης της μεγαλύτερης πόλης της Κρήτης, η Σταφίδα, φαίνεται ότι σαπίζει μέσα σε αποθήκες, μένοντας το περιθώριο ακόμη και των όποιων κινήσεων γίνονται για τη στήριξή της. Οι 700 διάθετοι τόνοι σταφίδας από το 2020 εξακολουθούν να μένουν αδιάθετοι, με τον πρόεδρο της ΞΟΣ να καταγγέλει τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί της ουσίας για διαφορία. Δεν έχουμε καμία επικοινωνία με το Υπουργείο τίποτα για το κομμάτι που λέγεται σταφίδα παραγωγής του 2020. Δεν έχει απαντήσει σε κανένα έγγραφο που του έχω στείλει σαν ΞΟΣ, σαν συνεταιριστική οργάνωση, με ένα απόθεμα του νησιού που ήταν περίπου σε 700 τόνους ιδιώτες και συνεταιριστική οργάνωση που λέγεται ΞΟΣ. Στο τέλος θα την πετάξουμε ή θα την πουλήσουμε ζωοτροφή. Δυνατότητα απόσυρσης δεν υπάρχει. Αυτό έλεγα από την αρχή. Άρα ερχόμαστε, έχοντας χάσει κάποιους μήνες, να βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο, εκεί που ξεκινήσαμε. Γιατί δεν μας δίνει την δυνατότητα η Επιτροπή να προβούμε στην απόσυρση. Μιλώντας στη Βουλή και απαντώντας στο βουλευτή Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Χαρίτση και το μέλλον των χιλιάδων αδιάθετων τόνων κορινθιακής σταφίδας, ο κ. Λιβανός απάντησε ότι εκτός από την απορριπτική απόφαση για στήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακόμη και η πρόθεση αυτές οι ποσότητες, τόσο κορινθιακής όσο και σουλτανίνας, να στηριχθούν μέσω τριετούς προγράμματος διανομής φρούτων και λαχανικών στα σχολεία, κατέληξε στο κενό. Γιατί, όπως τόνισε ο Υπουργός, αν και τέθηκε ως πρόταση, τελικά κρίθηκε ότι επειδή οι διαδικασίες είχαν κινηθεί νωρίτερα για τα υπόλοιπα φρούτα και λαχανικά, αν έμπαινε μέσα σε αυτό και η σταφίδα, μπορεί το πρόγραμμα να τυναζόταν συνολικά στον αέρα. Ο διαγωνισμός ήταν ήδη σε προχωρημένο στάδιο με τα άλλα προϊόντα τα οποία σας προανέφερα. Έχουν βγει οι προκηρύξεις για την υλοποίηση του προγράμματος εδώ και καιρό και κάποιες είναι ήδη στο ελεγκτικό συνέδριο για ελέγχους. Οποιαδήποτε λοιπόν ανατροπή κάνουμε τώρα ή την κάναμε και πριν από μερικούς μήνες, ουσιαστικά θα έτεται σε κίνδυνο όλο το πρόγραμμα. Για πλήρη απαξίωση της σταφίδας του Ηρακλείου έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΞΟΣ, Γιώργος Ξυλουρής, ο οποίος εξήγησε ότι σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος παραγωγής, η όποια επιθυμία να αναβιώσει το προϊόν πάει στο κενό λόγω κόστους, την ώρα που ακόμη και τα χρήματα που είχαν υποτίθεται δεσμευθεί ότι θα πάνε για την αναμπέλωση και τη στήριξη της σταφίδας, με την υπογραφή του νέου Υπουργού θα μετακινηθούν προς άλλα προϊόντα. Πήγε και έκαψε στην αναδιάρθρωση που είχε υπογράψει ο Βορύδης 100 εκατομμύρια να πάνε 60 στη Μαύρη την Κορυφιακή, 30 εκατομμύρια στην αναμπέλωση Σουλτανίνας και 10 στα ΣΥΚΑ, 100 εκατομμύρια. Επήγε και είχαμε αναδιάρθρωση και έλαξε και έφυγε 15 εκατομμύρια την αναμπέλωση Σουλτανίνας. Και τα πήγε σε άλλες καλλιέργειες. Την ερχόμενη Πέμπτη, πάντως, το Υπουργείο έχει προγραμματιστεί συνάντηση με ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμών για το θέμα της σταφίδας, στην οποία, πάντως, όπως τόνισε ο κ. Ξυλούρης, εκπρόσωποι του Ηρακλείου δεν έχουν προσκληθεί. Την ερχόμενη Πέμπτη, 16 12, 4.30, να έρθουν όλοι οι παραγωγοί, όλες οι ενώσεις παραγωγών. Βεβαίως και οι ενώσεις της Ζακύνθου, του Αιγαίου, της Μεσσηνίας, της Ηλίας και της Κορίνθου, μαζί με τις ομάδες παραγωγών και να συζητήσουμε εκ νέου τις δυνατότητες που υπάρχουν μέσα στο πλαίσιο που μας δίνει ο νόμος και ο κοινοτικός κανονισμός.